Νομίζω ότι η ομιλία, η προσφυγμένη ομιλία του κυρίου Νιαδράκη μας εισήγαγε μέσα, στην ιστορία μας και στην παράδοσή μας, συνδέοντας αυτά τα δύο σπουδαία γεγονότα που εορτάζουμε σε λίγες μέρες. Και πέρα στο μυαλό μου ήρθε μία φράση του Ελίτη, που λέει για αυτή την πατρίδα, όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως αν αυτή που μούλαχε δεν ήταν. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Μια πατρίδα υπερήφανη, φορτωμένη με αγώνες, φορτωμένη με μνήμες και επίσης περισσότερο για την Κρήτη μας, όπου πριν από 3-4 χρόνια γιορτάσαμε τα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Για να πούμε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, συνάδελφε, τα άλλα 300 χρόνια που ο κρητικός λαός σήκωσε στη ράχη του και έτσι φτάσαμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Θα ξεκινήσω με το απολυτίκιο της ερωτής. Σήμερα η σωτηρία ημών του κεφάλαιου, το οποίο θα ήθελα έτσι να το ψάλλουμε όλοι μαζί. Για στεράκια στα βουνά, σπάνια
πατρίδα και φρονή, τους φίλους, τα παιδιά μας, πολλούς τους συγγενείς. Τέτοιαν ημέρα διάλεξε η σπλαχνική Μαρία να πει στον Κύριο του Παντός που τα ψυχα εμψυχώνει. Κοίτα στη γη τους χριστιανούς που μάπηρη λατρεία εμέ γιορτάζουν σήμερα πόση σκλαβιά πλακώνει. Και πνεύμα θείο χύθηκε με μοιάση στην Αγία Ψυχή του ενδόξου Γερμανού που πατρόμητος απλώνει το ξακουστό το λάβαρο και από την Εκκλησία πρώτος προβαίνει αγωνιστής και πρώτος ξεσπαθώνει. Φεύγουν από όλες τις μεριές οι Τούρκοι τρομαγμένοι, ενώ προφέρει ο Γερμανός και απολογούν οι άλλοι τον όρκο που όλοι νέσιε βαθιά την οικουμένη. Μέρα γλυκιά, μέρα λαμπρή, μέρα χαριτωμένη. Κάθε φορά που η λάμψη σου στην Εκκλησιά προβάλλει, πάντα με δάφνη, ελεύθερη κατ' την ειδή σπαρμένη. Επιδιώκω να ακούγομαι χωρίς το μικροφόνο, γιατί δεν είμαι θειασότης του μικροφόνου. Όπως καταγράφηκε λοιπόν το Βούριο του Ρήγα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και τραγουδήθηκε από το λαό και διάφοροι καταγραφείς μουσικολόγοι έτσι προς τα τέλη του 19ου αιώνα συνέλεξαν και ένα από αυτά θα σας πούμε πρώτα το «Τι καρτερείτε φίλοι και αδελφοί». Το Βούριο είναι ένα επαναστατικό κείμενο που για την εποχή του μπορούμε τώρα να συνειδητοποιήσουμε ακούγοντας αυτά τα λόγια ότι ήταν πολύ αιρετικό για την εποχή του, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του μέσα σε μια υπόδουλη χώρα το να μιλάς για ελευθεριά, για ισότητα, όλα αυτά τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης που αργότερα ήρθαν και στην Ελλάδα. Θελήσαμε δηλαδή να τα υλοποιήσουμε μέσα από τα ανάματα της φιλικής ελευθερίας και βέβαια και μέσα από την Επανάσταση. Τι καρτερείτε, φίλοι και αδελφοί.
έξω μαυροφόρα πελπισιά, πικρή σκλαβιά χειροπιαστό σκοτάδι. Και μέσα στη θολόκτιστη εκκλησιά, την εκκλησιά που παίρνει κάθε βράδυ την όψη του σχολιού, το φοβισμένο φως του καντιλιού τρεμάμενο τα ονείρετα αναδεύει και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει. Εκεί καταδιωγμένη η κατοχή του σκλάβου η αλυσόδετη πατρίδα. Βραχνά ο παπάς, ο δάσκαλος, εκεί θεργεύει την αποσταμένη ελπίδα με λόγια μαγικά. Εκεί η ψυχή πικρότερο αγρικά τον πόνο της καρδιάς του. Εκεί βλέπει τι έχασε, τι έχει, τι της πρέπει. Και από την εικόνα του Χριστού ψηλά που εβούβανε τα στόματα των πλάνων, που ρίχνει και συντρίβει και κυλά στην άβυσσο τους θρόνους των τυράννων, και από τη σιγαλιά που δένει στο λαιμό πνιγμού θηλιά, και από τον προγόνων τάφθαρτα βιβλία που δείχνουν τα πανάρχια μεγαλεία, ένας ψαλμός ακούγεται βαθύς σε μελωδίες ενός κόσμου άλλου. Και να τριχιάζει ακούγοντας καθής προφητικά τα λόγια του δασκάλου με μια φωνή βαριά. Μη σκιάζεστε στα σκότη, η λευτεριά σαν της αυγής στο φεγγοβόλα αστέρι της νύχτας στο ξημέρωμα θα φέρει.
να μην εκφράσω τη χαρά μου και για τον κύριο Ανιδήμαρχο, ο οποίος ετοίμησε την εκδήλωση αυτής της εργασίας. Πολύ τακτικά. Εάν με επιτρέπετε, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ανιδήμαρχο να έρθει να πει ένα καλησπέρα, ένα χαιρετισμό. Δεν μπορώ να μην εκφράσω αυτή την χαρά μου, να τον ακούσουμε έστω και όσα τίποτε λόγια. Καλά, σεβασμιότατε, είναι όλη δικιά μου. Είναι όλη δικιά μου που βρίσκομαι στην εκκλησία μας, στην ενορία μας μαζί σας, με το πρόσωπό σας, που είναι ελπίδα για έναν προς ένα από εμάς, που μας δίνετε δύναμη, που μας κάνετε να θυμόμαστε τα σπουδαία της πατρίδας μας, του λαού μας και της πίστης μας, που συνεχίζετε να μας ενθαρρύνετε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και τα τραγούδια, αυτές τις σπουδαίες μουσικές που ακούσαμε απόψε. Κύριε Ψαρδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που φέρετε στο μυαλό και σε μνήμη μας τους μεγάλους ποιητές μας. Και είπε ο ποιητής, πιάστε το τουφέκι, πιάστε το τουφάκι πάει. Γιατί αυτός ο λαός έμαθε να αγωνίζεται και να παλεύει ακόμα και όταν ήταν ο λιγότερος και ας είχε απέναντί τους μεγαλύτερους εχθρούς. Γιατί είχε πίστη πάντα δίπλα του, πίστη στον ελληνισμό, πίστη στο Θεό, πίστη στη δύναμη την οποία μας καθοδηγούσε και που κράτηγε τον ελληνισμό όρθιο.